αυτοδιοίκησης και δημάρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι, ώστε να τους ανακηρύξουν. Νέος πρόεδρος, πρώτος πρόεδρος, νέος πρόεδρος, από ένα άλλο ποστό, κύριε Τσουλόφτα, σήμερα γίνεται και επίσημα η ανακήρυξή σας. Βεβαίως είναι μια πάρα πολύ σημαντική ημέρα σήμερα, γιατί στην ουσία παίρνουμε εντολή σήμερα για να αρχίσουμε εργασία, αρχίσουμε τη σκληρή δουλειά για την σύσταση και την αρχική λειτουργία αυτού του πάρα πολύ σημαντικού θεσμού του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού, ένας νέος δημόσιος οργανισμός ο οποίος θα έχει σημαντικότατες αρμοδιότητες και θα επηρεάσει και την καθημερινότητά μας και την επιχειρηματικότητα και την οικονομική ανάπτυξη στην πόλη και την επαρχία, αλλά επίσης και τα θέματα του περιβάλλοντος, τόσο του φυσικού περιβάλλοντος όσο και του δομημένου περιβάλλοντος. Άρα είναι ένας οργανισμός με σημαντικότατες αρμοδιότητες και θα πρέπει να τύχουν όλα αυτά τα θέματα χειρισμού με την δέουσα σοβαρότητα, την δέουσα τεχνογνωσία και το δέον μεράκι και αφοσίω, δέουσαν αφοσίωση. Και ως προς τούτο δηλώνουμε πανέτοιμοι. Μετά την σημερινή ανακήρυξη αρχίζουμε δουλειά. Από αύριο κιόλας αρχίζει η σκληρή δουλειά. Είμαστε ήδη σε συνεννόηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και με το Επαρχιακό Γραφείο του Τμήματος Πολεοδομίας και Εκκίσεως και με το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού και με το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού και με την Ένωση Κοινοτήτων Λεμεσού και με τον Επίτροπο Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και με τις τοπικές αρχές, τους 4 νέους δήμους της Λεμεσού. Άρα θεωρώ ότι έχουμε μια καλή σχέση και καλή συνεργασία και έτσι μια καλή χημεία, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω την έκφραση, για να αρχίσει άμεσα η σκληρή δουλειά, για να αρχίσει αυτός ο οργανισμός όσο το δυνατό πιο απρόσκοπτα τη λειτουργία του. Είστε ένα πρόσωπο και από τη θέση σας ως Γενικός Διευθυντής του ΣΑΛΑ που γνωρίζετε κατά κάποιον τρόπο ένα μερίδιο αυτής της δουλειάς που θα έχει ο οργανισμός. Ωστόσο, έτσι ως πρώτη σας προτεραιότητα, στόχος, ποιος είναι, κύριε? Βεβαίως, δεν γνωρίζω μόνο τα θέματα του Συμβουλίου Αποχετεύσεων, γιατί εδώ και 2 χρόνια είμαι ο διαχειριστής του έργου για την δημιουργία του Επαρχιακού Οργανισμού, άρα έχω εμπλακεί και στις 4 δραστηριότητες, και στην ίδρυυση και στην αποχέτευση και στην διαχείριση στερεών αποβλήτων, αλλά και στην αδειοδότηση της ανάπτυξης υπό την ιδιότητα μου ως διαχειριστής του έργου. Θεωρώ ότι οι 2 βασικές προτεραιότητες υπάρχουν. Η πρώτη προτεραιότητα είναι η άμεση απρόσκοπτη έναρξη της λειτουργίας του οργανισμού με τις δέουσες οργανωτικές δομές, διοικητικές δομές, κτηριακές εγκαταστάσεις κτλ. Και η επίσης πάρα πολύ σημαντική είναι η επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης, γιατί δυστυχώς υπάρχει τώρα μια πάρα πολύ θλιβερή κατάσταση, απαράδεκτη κατάσταση σε σχέση με τις τεράστιες καθυστερήσεις που υπάρχουν στον τομέα της αδειοδότησης. Αυτό προκαλεί τεράστιο πρόβλημα στην ανάπτυξη της χώρας, της πόλης και της επαρχίας μας για μας, αλλά και στην παραγωγή εθνικού πλούτου. Άρα θεωρώ ότι θα πρέπει να εξεύρουμε άμεσα τους τρόπους για θεαματική επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών. Να τίθετε κάποιο χρονοδιάγραμμα, κύριε Τσούλο? Αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας, την 1η Ιουλίου, θα ανακοινώσουμε ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό ως προς την τάχιστη διεκπαιρέωση όλων των εκκρεμούσεων υποθέσεων. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Κάτια, αν μου επιτρέπεις, είναι...